Καλησπέρα κύριε Καλοκαιρινέ, καλό σας απόγευμα. Καλησπέρα κυρία Βακεθιανάκη, αλλά οι περισσότεροι από εμάς μάλλον δεν θα πλησιάσουν την παραλία του Αγίου Νικολάου. Για να το λέτε εσείς... Θα βλέπουμε όμως τη θάλασσα, θα τη βλέπουμε, ναι. Για να το λέτε εσείς κάτι παραπάνω θα ξέρετε. Ναι, γιατί έχουμε πολλή δουλειά, μιλώ από την πλευρά του οργανωτή, γιατί ενδεχομένως κάποιοι σύνεδροι να ξεκλέψουν και λίγο χρόνο για μια βουτιά, άλλωστε 5 μέρες κρατάει το Διεθνές Κρητολογικό Συνέδριο, οπότε χρόνος υπάρχει. Βέβαια εμείς έχουμε φροντίσει να τον γεμίσουμε τον χρόνο αυτό και πρέπει να πω ότι για αυτό ειδικά δεν έχουμε προσπαθήσει, μάλιστα ήταν ένα από τα ζητήματα που είχαμε να διαχειριστούμε, δηλαδή η πάρα πολύ μεγάλη προσφορά επιστημονικών ανακοινώσεων έτσι ώστε να καταρτιστεί ένα πρόγραμμα το οποίο θα τρέξει σε ως και 6 παράλληλες συνεδρίες. Μιλάμε βέβαια για το 13ο Διεθνές Κρητολογικό Συνέδριο στον Άγιο Νικόλαο, όπως είπατε, από 5 έως 9 Οκτωβρίου, από την ερχόμενη δηλαδή Τετάρτη μέχρι και την Κυριακή. Να το πούμε από την αρχή ότι οι φίλοι που θέλουν να το παρακολουθήσουν από κοντά μπορούν να το κάνουν, αλλά και όσοι δεν μπορούν. Αυτό είναι που λέτε είναι πολύ σημαντικό, διότι πράγματι η παρακολούθηση στο συνέδριο είναι ελεύθερη, βέβαια στο πλαίσιο του διαθέσιμου χώρου και λαμβάνοντας υπόψη ότι καλό είναι να μην στριμωχτούμε και πάρα πολύ, ακόμα και αν δεν ισχύουν πλέον συγκεκριμένα πρωτόκολλα υγειονομικά. Όμως αυτό που είναι μια καινοτομία και ταυτόχρονα είναι μια μεγάλη πρόκληση που βάλαμε και σε εμάς τους ίδιους είναι να μεταδώσουμε το σύνολο των εργασιών του συνεδρίου με live streaming από αρχής μέχρι τέλους, το οποίο σημαίνει ακριβώς ότι για το περισσότερο διάστημα θα έχουμε πολλές παράλληλες ζωντανές μεταδόσεις. Όποιος θέλει μπορεί να παρακολουθήσει από οποιαδήποτε γωνιά της γης και βέβαια από την Κρήτη και την υπόλοιπη Ελλάδα. Και θα έλεγε κάποιος 5 ημέρες για ένα συνέδριο κύριε Καλοκαιρινέ, κριτολογικό συνέδριο, ότι θα φάνταζαν πάρα πολλές. Και όμως λοιπόν είπατε ότι μάλλον δεν θα φτάναν κιόλας, δεν φτάνουν αν... Φτάνουν ακριβώς. Φτάνουν ακριβώς. Είναι με τον προγραμματισμό που έχουμε κάνει αυτές οι επιστημονικές ανακοινώσεις, πρωτότυπες επιστημονικές ανακοινώσεις που αφορούν στην αρχαιολογία, την ιστορία, τα γράμματα, την τέχνη και τη λαογραφία της Κρήτης και οι οποίες περιλαμβάνουν όλο το χρονικό έμπρος που αφορά την ανθρώπινη κατοίκηση του νησιού μας, δηλαδή από την προϊστορία ως και τη σύγχρονη εποχή. Ναι, όλες αυτές οι ανακοινώσεις που είναι συνολικά 347 από έναν αριθμό συνέδρων που πλησιάζει τους 500 και είναι επιλεγμένες ανακοινώσεις, δηλαδή είναι ανακοινώσεις οι οποίες κρίθηκαν με βάση τις προτάσεις που έγιναν με διπλή ανώνυμη επιστημονική κρίση όπως γίνεται στα συνέδρια τα επιστημονικά. Αυτές οι ανακοινώσεις θα ξεδιπλωθούν λοιπόν σε αυτές τις 5 μέρες παράλληλα στα 3 τμήματα του συνεδρίου τα οποία αντιστοιχούν σε μια πολύ σχηματική βέβαια διαίρεση χρονική, δηλαδή το πρώτο τμήμα που είναι προϊστορία και αρχαιότητα, το δεύτερο τμήμα που είναι Βυζάντιο και Βενετοκρατία, το τρίτο τμήμα που είναι νεότερη και σύγχρονη εποχή. Και ωστόσο έχουμε και τις ολομέλειες, δηλαδή έχουμε 6 συνεδρίες με προσκεκλημένους ομιλητές, στις οποίες μαζευόμαστε όλοι. Και άλλωστε, ξέρετε, αυτός είναι και ένας από τους κεντρικούς στόχους του συνεδρίου, που είναι ένα πεδίο συνάντησης και όπως το λέμε είναι ένα διεπιστημονικό φόρουμ, να συναντιούνται οι επιστήμονες, όχι μόνο αυτοί που και συνήθως συναντιούνται και συνεργάζονται, αλλά να
συγχρονίζονται και να γνωρίζουν και άλλους επιστήμονες, οι αρχαιολόγοι, τους λαογράφους, οι φιλόλογοι, τους ιστορικούς, αν δεν τους έχουν γνωρίσει ήδη. Αυτό είναι μία από τις κεντρικές λειτουργίες των συνεδρίων, άλλωστε. Και το ιδιαίτερα το κριτολογικό συνέδριο με την πολύ μακρά του παράδοση και αυτόν τον στόχο νομίζω ότι τον έχει ως τώρα υπηρετήσει με επιτυχία. Άλλωστε, αυτές τις ημέρες, πριν εκεί το 1961, ήταν ένα συνέδριο, το πρώτο σε εξέλιξη, αυτές τις μέρες δηλαδή που περνάμε σαν επέτειος δηλαδή. Και πρέπει να πω τώρα εδώ στους ακροατές σας, κυρία Βεκεφιανάκη, ότι εσείς μου επισημάνατε την μέρα εκείνη ότι σαν σήμερα ξεκίνησε το πρώτο κριτολογικό συνέδριο. Οι σημειώσεις εδώ, οι σημειώσεις το μαρτύρησαν. Ναι, οι πολύ καλές σημειώσεις σας, διότι πραγματικά ήταν εκείνη η ακριβής ημέρα που βέβαια ήταν σημαδιακή τελικά. Έτσι, και πάντα τη θυμόμαστε με συγκίνηση και θα την ξαναθυμηθούμε, φαντάζομαι, με την ίδια συγκίνηση που θέλουμε να τη μοιραστούμε και με νεότερους ανθρώπους εκείνη η μέρα του Σεπτεμβρίου του 1961, που η Βασιλική του Αγίου Μάρκου, η οποία είχε αναστηλωθεί με την φροντίδα της Εταιρείας Κρητικών Ιστορικών Μελετών, που είναι του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης, που είναι και ο οργανωτικός φορέας του συνεδρίου που κάνουμε στον Αγιο Νικόλαο, συνεργαζόμενη με τον Δήμο βέβαια εκεί. Τότε λοιπόν παραδόθηκε πλέον στην αποκατεστημένη μορφή της η Βασιλική του Αγίου Μάρκου και έγινε εκείνη η, μπορώ να πω χωρίς υπερβολή, θεωρώ ιστορική πρώτη συνεδρία του πρώτου κριτολογικού συνεδρίου. Ήταν 22 με 28 του Σεπτέμβρη τότε, το λέμε έτσι για την ιστορία, για τους φίλους που μας ακούν, και συγκινούμαστε βλέποντας τα πρόσωπα βέβαια αυτά που συμμετείχαν, που δεν υπάρχουν βέβαια πια εν ζωή, οι επικεφαλής τουλάχιστον όλου αυτού του εγχειρήματος, και σκεφτόμαστε όμως και το άλλο. Περάσανε 61 χρόνια, κύριε Καλοκαιρινέ, είναι ένα συνέδριο το οποίο πραγματοποιείται κάθε τετραετία και βλέπουμε ότι όλο και προκύπτουν θέματα που αφορούν την Κρήτη. Δηλαδή αυτός ο τόπος είναι ανεξάντλητος, είναι ένας θησαυρός πληροφοριών. Κοιτάξτε, σίγουρα η Κρήτη είναι ένα προνομιακό πεδίο έρευνας και αυτό οφείλεται σε πολλούς παράγοντες που τους φανταζόμαστε λίγο πολύ όλοι, αλλά παραμένει βεβαίως, και αυτό είναι ενδιαφέρον, ότι παραμένει πολύ ενεργή και η έρευνα εκείνη που κατεξοχήν ήταν και που εξ αρχής θα έλεγα ήταν και η πιο διεθνής, δηλαδή αυτή της μινωικής Κρήτης, να το πω έτσι. Αλλά στην διαδρομή, και εκεί ήταν και μία από τις μεγάλες συμβολές της Εταιρείας Κρητικών Ιστορικών Μελετών και μέσα από τα συνέδρια αλλά και μέσα από τα κρητικά χρονικά που ίδρυσε ο Ανδρέας Καλοκαιρινός και σε μια ανύποπτη θα έλεγα εποχή, φανταστείτε το 1947, ένα επιστημονικό περιοδικό, έτσι, μέσα από τις πρωτοβουλίες εν πάση περιπτώσει αυτές προωθήθηκε η έρευνα και για τους βυζαντινούς χρόνους, για τους μέσους χρόνους, ανέκυψε πλέον ένα πεδίο έρευνας της Βενετοκρατίας που είναι πάρα πολύ συγκροτημένο και νομίζω ότι ανέβηκε ποιοτικά, θα έλεγα, η έρευνα των νεότερων χρόνων, η οποία σήμερα είναι πολύ ζωντανή και στην οποία έχουμε πάρα πολύ ευρύ ερευνητικό πεδίο. Δηλαδή λέμε ότι όλο και έχουμε αντικείμενα, αυτό είναι αλήθεια, και έχουμε χώρους που είναι ανερεύνητους, έχουμε υπάρχουν πολλά να ανασκαφούν, υπάρχουν πολλά μέρη, πολλοί τόποι να ανασκαφούν, υπάρχουν βεβαίως και πολλά μνημεία ακόμα να διασωθούν και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε και υπάρχουν και πάρα πολλά αρχεία για να ερευνηθούν και αυτό το οποίο είναι μας χαροποιεί ιδιαίτερα είναι οι γενιές των νέων ερευνητών που έρχονται και το συνέδριο έχει και αυτόν τον ρόλο επίσης, δηλαδή να δώσει βήμα και αυτό το ενθαρρύνει ακόμα και με οικονομικά αν θέλετε το συνέδριο, διότι είναι μέρος της δικής μας της πολιτικής, να δώσουμε βήμα σε νέους επιστήμονες,
σε υποψήφιους διδάκτορες, ακόμα και σε μεταπτυχιακούς φοιτητές, σε νέους μεταδιδάκτορες. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι έτσι γαλουχείται και η γενιά των ερευνητών που θα πάρουν τη σκυτάλη από μας στα επόμενα χρόνια. Mm-hmm. Νέο αίμα έρχεται και νέο είναι αίμα. Και διψάνε για όλο αυτό. Και να πούμε βέβαια, να αναφέρουμε και τη θεματολογία έτσι για τους φίλους που δεν την έχουν διαβάσει. Φέτος έχει δύο άξονες το συνέδριο. Ναι, το συνέδριο έχει δύο θεματικούς άξονες, ναι. Και αυτό προέκυψε και μέσα από τη συγκυρία. Δηλαδή το συνέδριο ήταν προγραμματισμένο να γίνει το 2021 και αποφασίσαμε στα τέλη του 2020 την αναβολή του λόγω της πανδημίας. Τότε, με δεδομένο ότι θα γινόταν το 2021, ο κεντρικός άξονας, που δεν είναι αποκλειστικός, αλλά είναι και, ήταν και είναι κεντρικός άξονας του συνεδρίου, ήταν ανατροπές, ρήξεις, ασυνέχειες, επαναστάσεις. Και προφανώς αυτό συνδέεται με το επαιτειακό έτος 2021, επαιτειακό προς το 1821. Αναβλήθηκε όμως το συνέδριο, γιατί για έναν λόγο δημόσιας υγείας. Σκεφτήκαμε λοιπόν, μεταθέτοντας το 2022, να προσθέσουμε και έναν δεύτερο θεματικό άξονα, που είναι υγεία και ασθένεια στις ανθρώπινες κοινότητες. Έτσι λοιπόν θα έλεγα ότι απηχείται κάπως και το παρόν μας στην θεματολογία, και αυτό γενικά είναι κάτι το οποίο το επιδιώκουμε για το παρόν, δηλαδή να του δίνουμε μια ιστορική προοπτική. Mm-hmm. Πολύ, πολύ ενδιαφέρον αυτό. Άλλωστε στο παρόν ζούμε, κύριε Καλοκαιρινέ, έτσι ρίχνουμε το βλέμμα μας στο παρελθόν, το βαθύ παρελθόν, αλλά και το πιο πρόσφατο. Αλλά κοιτάμε και στο παρόν και κατευθυνόμαστε στο μέλλον. Ακριβώς. Βέβαια. Ακριβώς, είναι πολύ ενδιαφέρον αυτή η σύνδεση του χρόνου τελικά. Πολύ ωραία λοιπόν, για τους φίλους και τις φίλες επαναλαμβάνουμε 5 με 9 του Οκτώβρη. Υπάρχει το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα του συνεδρίου, όπως υπάρχει βέβαια και ένας ολόκληρος τόμος, θα μπορούσαμε να πούμε, από τις περιλήψεις, κύριε Καλοκαιρινέ, των ομιλιών. Αυτός είναι ο τόπος που παραλάβαμε σήμερα το πρωί, φρέσκο από το τυπογραφείο, και είναι ένας τόμος που είναι όλα σε ένα. Δηλαδή είναι το πρόγραμμα, οι περιλήψεις, οι πληροφορίες και τα ευρετήρια σε 464 σελίδες, παρόλα αυτά πάρα πολύ εύχριστο, σε μικρό σχήμα, και νομίζω ότι και αυτό είναι ήδη ένα εργαλείο, είναι το πρώτο εργαλείο το οποίο αποκτούμε πριν ακόμα ξεκινήσουμε το κριτολογικό συνέδριο, που θα μας δώσει βέβαια εργαλεία γνώσης, έρευνας, μεθόδου, και αυτό ελπίζω και εύχομαι ότι θα είναι η εμπειρία μας και στην κατάληξη αυτής της προσπάθειας, που όπως άλλωστε γνωρίζετε καταλήγει στην έκδοση των πεπραγμένων. Mm-hmm. Πλέον οι εκδόσεις αυτές γίνονται με ηλεκτρονικό τρόπο. Με αυτόν τον τρόπο εκδώσαμε και τα πεπραγμένα του προηγούμενου συνεδρίου που οργανώσαμε, όταν λέω οργανώσαμε εννοώ την Εταιρεία Κριτικών Ιστορικών Μελετών, στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου το 2016. Και βέβαια αυτά θα προσθεθούν στις ήδη 3.600 ανακοινώσεις που είναι τυπωμένες από τα κριτολογικά συνέδρια. Mm-hmm. Δηλαδή μπορείτε να φανταστείτε μια αρκετά μεγάλη βιβλιοθήκη, ναι, με ερευνητικό περιεχόμενο. Πολύ μεγάλος όγκος. Ραντεβού λοιπόν την ερχόμενη εβδομάδα πια στον Άγιο Νικόλαο και στις αίθουσες, κύριε Καλοκαιρινέ, και όσοι δεν μπορούν από το σπίτι τους απλά να έχουν ένα πρόσβαση στο διαδίκτυο για να ακούσουν αυτά που τους ενδιαφέρουν. Εμείς να ευχηθούμε καλή επιτυχία, καλή δύναμη. Να είστε καλά. Ευχόμαστε όλοι καλή δύναμη και σε όσους θα μετάσχουν στο συνέδριο, βέβαια. Ναι. Και μπορούμε να συζητήσουμε μετά και τα αποτελέσματα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά.